Χρήσιμη και αναγκαία μεταρρύθμιση χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι αντιμετωπίζεται με ευθύνη μια υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα, έρωντας με τόλμη, όπως είπε, μια σοβαρή για τη δημοκρατία ανισότητα. Η μεταρρύθμιση την οποία νομοθετούμε σήμερα σχετικά με την ίση πρόσβαση στον πολιτικό γάμο κάνει τη ζωή αρκετών συμπολιτών μας πολύ καλύτερη, χωρίς, το τονίζω αυτό, να στερεί τίποτα από τη ζωή των πολλών. Είναι κάτι το οποίο προβλέπει το Σύνταγμά μας. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί το ίδιο το πολίτευμά μας. Ώστε να καταστούν επιτέλους ορατοί γύρω μας άνθρωποι έως τώρα αόρατοι. Και μαζί τους πολλά παιδιά να βρουν επιτέλους τη θέση που τους ταιριάζει. Δίπλα σε όλα τα άλλα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ενστάσεις που έχει διατυπώσει η Εκκλησία της Ελλάδας, τις οποίες είπε πως η κυβέρνηση σέβεται, αλλά ξεκαθάρισε πως είναι άλλο η Εκκλησία και άλλο η Πολιτεία. Χρησιμοποίησε μάλιστα τη χαρακτηριστική φράση «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς». Επίσης σημείωσε πως δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και στις διαδικασίες υιοθεσίας. Επεκτείνουμε με το νομοσχέδιο αυτό τα δικαιώματα των παιδιών και σε εκείνα που υπάρχουν, που ζουν ήδη με ομόφυλα ζευγάρια. Δεν μεταβάλλουμε καθόλου το ισχύον πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ούτε βέβαια καθιερώνουμε γονέα 1 και γονέα 2. Και δεύτερον, ο νόμος τον οποίον παρουσιάζουμε και προτείνουμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία εξισώνει τους πολίτες απέναντι στον πολιτικό γάμο. Επαναλαμβάνω, απέναντι στον πολιτικό γάμο, διότι ο θρησκευτικός γάμος αποτελεί θρησκευτικό μυστήριο. Όπως έχει ήδη αποφασιστεί, το απόγευμα της Πέμπτης διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου.